εργαζόμενοι στις κατασκευές βιώνουν μια κατάσταση άσχημη για την ίδια τους ζωή και για την οικογένειά τους. Με χαμηλά μεροκάματα, με συμφάσεις ατομικές, με ανύπαρτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ειδικότερα για το έργο του μετρό, μετά από αλλεπάλληλες σχέσεις, γίνεται πλέον φανερή η πραγματικότητα στο πολύπαθο έργο του μετρό Θεσσαλονίκης. Για ακόμη μια φορά το έργο φαίνεται να παρτώνει, με την ανάδοχο εταιρεία Άκτορ και την Αττικό Μετρό να παίζουν το παιχνίδι των ευθυνών μεταξύ τους. Με αξιώσεις και αποζημιώσεις εκατομμυρίων από την Άκτορ, με μελέτες να καθυστερούν, χρονοδιαγράμματα να αλλάζουν και τους εργαζόμενους να καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα. Η εξέλιξη του έργου έρχεται να επιβεβαιώσει ακόμα μια φορά τους στόχους του κεφαλαίου και την ανάπτυξη που ευαγγελίζονται. Αυτή η ανάπτυξη που μόνο στόχο έχει τη θωράκιση της κερδοφορίας και του ανταγωνισμού των κατασκευαστικών είναι που οδηγεί ένα έργο με μεγάλο αντικείμενο εργασίας να βαρτώνει με τους ίδιους κακοπληρωμένους εργαζόμενους να πετιούνται στην ανεργία, στην εκπεριτροπή της εργασίας, στην απειροσιά. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να εξυπηρετήσουν τη στρατηγική των κατασκευαστικών ομήλων για φθηνότερο εργατικό δυναμικό, μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση και ευνοϊκότερο νομοθετικό πλαίσιο για την καλύτερη απόδοση των επενδύσεών τους. Άλλωστε, η πείρα δείχνει ότι τέτοιου είδους παγώματα και οι απολύσεις με το πρόσχημα την έλλειψη αντικειμένου εργασίας αξιοποιούνται για το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων, την υπογραφή νέων ατομικών συμβάσεων με ακόμα χαμηλότερα μεροκάματα. Η νεοσύστατη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ερχόμενη να πάρει τη σκυτάλη από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, προχωράει ακάθεκτη με τις ευλογίες του ΣΕΒ, δεσμευόμενοι ότι θα μειώσει παραπάνω τη φορολογία των επιχειρήσεων και των μετόχων. Ερχόμενοι να συμβάλλει τα μέγιστα στην εξασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομήλων, την ίδια στιγμή που διατηρεί και θα επεκτείνει όλο το αντεργατικό μνημονιακό πλαίσιο. Έτσι, την ίδια στιγμή που ο νέος υπουργός φόρτωσε να πάρει ήδη θέση πλάι στη συνδικαλιστική μαφία, τόσο πριν τις εκλογές, όσο και στις προγραμματικές δηλώσεις, πλάι στη στελέχη της ΔΑΚΕ που ηγούνται αυτής. Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και τα ηλεκτρονικά μητρώα που ακούγεται όχι για πρώτη φορά, ως φάρμακο για πάσα νόσο, είναι προφανές ότι δεν θα βελτιώσουν την διεκδικητική συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων. Δεν θα αποτρέψουν τη συμμετοχή εργοδοτών και ενώθων αντιπροσώπων στις εργατικές διαδικασίες. Διαφέρονται υποκριτικά σε δημοκρατικές διαδικασίες αυτοί που νιώθουν μίσος για την ενεργή και άμεση συμμετοχή των εργαζομένων στις μαζικές συλλογικές διαδικασίες και στις μορφές πάλης που οι ίδιοι επιλέγουν κάθε φορά να χρησιμοποιούν. Το ταξικό εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συσπηρώνουν σε αυτό γνωρίζουν τον τρόπο που μπορεί και πρέπει να αποκρουστεί κυβερνητική πολιτική και το μακρύ χέρι του κράτους και της εργοδοσίας που επιδιώκουν να βάλουν μέσα στις εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα μετά από δικές διαδικασίες και έξω από την παρέμβαση του κράτους και των εργοδοτών μπορεί και πρέπει να ανασυνταχθεί σε ταξική κατεύθυνση, να δυναμώσει, να πετάξει έξω τα τσιράκια της εργοδοσίας, να γίνει πράξη το σύνθημα συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών,